Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για το κατά παρέκκληση. Εκπροσωπώμαστε τη Μακεδονία και τη Θράκη όλοι, οπότε θεωρώ ότι πρέπει να έχω λόγο μέσα στο Κοινοβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εδώ που φτάσαμε δεν έχουμε παρά μόνο μία επιλογή. Να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να συμβάλλουμε όλοι τα μέγιστα για τη σωτηρία της πατρίδος μας. Οι μέρες που ακολουθούν δεν θα είναι ρόδινες. Τρέχουν προθεσμίες για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την πρόσφατη συμφωνία. Δέχτηκε η χώρα μας έναν ακραίο εκβιασμό, σε θυκολόγησε απέναντι σε ένα πραξικόπημα που προέβλεπε την πλήρη καταστροφή της χώρας, αλλά και που απαιτεί αντίρροπες πολιτικές απαντήσεις για να αντιμετωπιστούν οι γενεσιουργές αιτίες που τα προκάλεσαν όλα. Στο όρμα της πλειοψηφίας των συμπολιτών μας, που δεν έχασαν την πίστη τους, την αξιοπρέπειά τους, αλλά ούτε και τη βούλησή τους να αγωνιστούν για την επιβίωση και την προοπτική της πατρίδας μας, της απεξάρτησής της από το παλιό και το σάπιο, θα πρέπει να πάρθουν σοβαρές πολιτικές αποφάσεις, να γίνουν ρήξεις στο επίπεδο της διαπλοκής, της προδιαφυγής, αλλά και σε αυτό της άμβλησης των ακραίων επιπτώσεων των σκληρών μέτρων. Σε αυτή την περίοδο, οι Έλληνες καλούμαστε να ελιχθούμε ανάμεσα σε ιδιαίτερα δύσκολες περιστάσεις και να λάβουμε αποφάσεις που απαιτούν εξαιρετική προσοχή και υποκρύπτουν την ιδιαιτερότητα και τη σημασία τους. Το δίκαιο της Ελλάδος είναι η δύναμή μας. Θα είναι ακόμα μια δύσκολη μάχη με το παράλογο όπως μας επευλήθηκε. Ως υφυπουργός λοιπόν Μακεδονίας και Θράκης, θα ήθελα να σας καλέσω να περπατήσετε στη Μακεδονία και τη Θράκη, έξω όμως από τις πανέμορφες τουριστικές της περιοχές. Θα συναντήσετε το ζωφερό μέλλον που μας περιμένει. Ερήμωση παντού, σχολεία κλείνουν ή υποβαθμίζονται, χωράφια καλλιέργητα, μαγαζιά κλειστά, νέοι να ξενιτεύονται και πολίτες με οργή και αγανάκτηση. Ζητούν απαντήσεις από τους δανειστές μας και τους εταίρους μας. Ευχή και κατάρα μας δίνουν να προστατεύσουμε την Ήπεθρο, να δράσουμε αποτελεσματικά με πολιτικές ανάκαμψης του ελληνικού αγροτικού τομέα, απαλλαγμένοι από τις χρόνιες αγκυλώσεις, ώστε έγκαιρα να αντισταθμιστεί το βάρος των επιπτώσεων. Να μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε χρόνο για καθυστερήσεις, ειδικά τώρα που τα υποχρεωτικά μέτρα θα ξεδιπλώνονται βάσει χρονοδιαγράμματος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πολίτες της Βορειοελλάδος προβάλλουν ουσιαστικά ερωτήματα προς όλους. Γιατί το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης ιδρύθηκε, καταργήθηκε, υποβαθμίστηκε και επανιδρύθηκε στη διαδρομή του χρόνου? Μήπως ο σκοπός του ήταν καθαρά συμβολικός? Έχει να κάνει μόνο με την ιστορική του διάσταση? Οι αρμοδιότητές τους καλύπτει και πώς τελικά εξυπηρετεί τον πολίτη? Από την μικρή μέχρι τώρα εμπειρία μου, επιτρέψτε μου να σας πω ότι επιβάλλεται η αναδιοργάνωση του ρόλου και της αποστολής του. Είναι αναγκαία η θεσμική του θωράκιση προκειμένου να διαδραματίσει με επιτυχία το ρόλο του, να παραγάγει αποτελέσματα για τους πολίτες. Το διεκδικούμε και και αγωνιζόμαστε γι' αυτό. Μέλημά μας είναι όχι μόνο να συντονίζει στο μέτρο του δυνατού το κυβερνητικό έργο στο χώρο της ευθύνης του, αλλά και να δρά αποτελεσματικά στο χώρο της Μακεδονίας και της Θράκης, των Βαλκανίων και του Ευξήνου Πόντου, να καταστεί ένα σημαντικός διάβλος διοικητικής επικοινωνίας. Επιμένουμε, η Βόρειος Ελλάδα είναι σε θέση να καταστεί πρότυπο περιφερειακής ανάπτυξης. Αγωνιζόμαστε το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης να λειτουργήσει ως επιτελικό όργανο άσκησης, ενεργοποίησης και εναρμόνισης της κυβερνητικής πολιτικής, ως ένα πρότυπο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης που θα αποδεικνύει έμπρακτα την κυβερνητική αποκέντρωση που παραμένει το μεγάλο ζητούμενο της πατρίδας μας. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, θέλουμε το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης να αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης Μακεδονίας και της Θράκης, αλλά μόνο με ένα αθισμένο ρόλο και ενισχυμένες αρμοδιότητες που θα αγκαλιάζει και τις τρεις περιφέρειες, θα μάχεται και τους 16 νομούς περιοχής από τη Φλόρνα και μέχρι τον Εύρο και τη Σαμοθράκη. Κατέθεσα πρόσφατα πλαίσιο διεκδικήσεων. Σε περίπτωση που θα ικανοποιηθούν μέσα στα πλαίσια βέβαια της γενικότερης πολιτικής, θα του επιτρέψουν τελικά να λειτουργήσει ως ένα πολιτικό και οικονομικό στρατηγείο, που θα έχει ως στόχο και αποστολή την οικονομική και κοινωνική ευημερία της Βορείου Ελλάδος. Τελειώνοντας, στη διαδρομή του χρόνου θα αποτιμηθεί η σημασία του εγχειρήματος, όπως είναι η συνεργασία
ενός κεντροδεξιού και ενός αριστερού κόμματος. Θέτει τη βάση για την επιτυχία της μεγάλης εθνικής συνεννόησης. Τολμήσαμε και είμαι περήφανη γι' αυτό. Αυτή η κυβέρνηση οφείλει να σεβαστεί όσους τη στήριξαν. Τελειώνω. Σε αυτή εναπόδεσαν τις ελπίδες τους ακόμα και πολίτες που δεν την ψήφισαν. Με αυτό να πορευτούμε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα δύσκολα που έρχονται, στις μάχες που θα κληθούμε να δώσουμε, τους πολίτες που πρέπει να προστατεύσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.